Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι ο Πέτρος Ιακώβου στην εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές. Καλεσμένο στην εκπομπή μου σήμερα έχω τον κύριο Γιώργο Πολυμέρη, υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Πολυμέρη, μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα κύριε Ιακώβου. Κύριε Πολυμέρη, το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με τα προβλήματα της ανακύκλωσης και τη στοχοποίηση που υπάρχει στους Έλληνες πολίτες από το ίδιο το καθεστώς, θα λέγαμε. Βεβαίως και υπάρχει στοχοποίηση, και όταν λέμε στοχοποίηση είναι γιατί. Γιατί την ίδια στιγμή που μιλάνε όλες οι υπηρεσίες, όλος ο κρατικός μηχανισμός για ανακύκλωση, για πράσινη ενέργεια, αλλά επιμένουν στο ότι ο ίδιος ο Έλληνας δεν έχει παιδεία πάνω στην ανακύκλωση, συνείδηση ανακύκλωσης. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε αναλύσει και σε εκπομπές και μαζί, κύριε Ιακώβου, ότι ανακυκλώσιμα υλικά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ότι ακόμη και τα μπουκάλια, τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε τη σήμερον ημέρα φέρουν τεράστιες βλάβες προς την υγεία. Και αυτή η πόρτα έχει ανοίξει πριν πάρα πολλά χρόνια, για να βλέπουμε σήμερα να υπάρχει και μια υπογεννητικότητα στους Έλληνες και δει σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει κάπου ο ίδιος ο Έλληνας. Ο Έλληνας απλά πρέπει να πάρει όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις ότι από τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι από την βάση και να διοικείται η χώρα μας, από τους ίδιους τους Έλληνες, να εκλέγονται οι ίδιοι Έλληνες και να πηγαίνουν να διοικούν τη χώρα τους. Βλέπουμε τελικά ότι μέσα από οικογενειακά τραπέζια έχει βγει η σημερινή μας κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει. Χωρίς αυτό να βλέπουμε να έχει πάει κάποιος Έλληνας αδική στη χώρα μας, χωρίς να βλέπουμε γενικά κάποιον Έλληνα από την αρχή των κομμάτων μέχρι και σήμερα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο ίδιος ο Έλληνας αυτή τη στιγμή απουσιάζει η ιδιότητά του, η ιδιότητα του πολίτη, αυτός ο οποίος δηλαδή θα ασχολείται με τα κοινά, θα επιβλέπει το τι γίνεται στην πολιτεία, που τελικά βλέπουμε δεν έχουμε πολιτεία, γιατί αν είχαμε δεν θα υπήρχαν σήμερα συνελληνές μας οι οποίοι ψάχνουν ένα κομμάτι ψωμί σε κάδους, όταν ο Έλληνας ψάχνει σαν εργασία να βγάλει τα προστοζήν του μέσα από κάδους. Όταν ο Έλληνας βλέπουμε ότι έχει οδηγηθεί στο να βγει από το σπίτι του το ίδιο, όταν ο Έλληνας τελικά βλέπουμε ότι δεν ελέγχει το κράτος του, γιατί απλά είναι εκτός από αυτό. Γιατί πολύ απλά ο ίδιος ο Έλληνας πρέπει να πάρει θέση για να γίνει όλα ξανά δικά του και να μπορέσει επιτέλους να αναπνεύσει έναν καθαρό αέρα, να βιώσει και να διαχειριστεί μια πολιτεία δικιά του, κύριε Ιακώβου. Κύριε Πολυμέρη, δεν έχετε άδικο και θεωρώ πολύ πετυχημένο να το αντιληφθούν αυτό όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι στοχοποιημένοι. Όταν ακούνε δηλαδή ότι, ξέρεις, δεν είναι πολιτισμένοι οι Έλληνες και πετάνε τα μπουκάλια στη θάλασσα και διάφορα τέτοια πράγματα, αυτό είναι μια στοχοποίηση που κάνει το ίδιο το καθεστώς. Ναι, γιατί την ευθύνη δεν την έχει ο Έλληνας πολίτης. Σωστά το είπατε αυτό και είναι πολύ σημαντικό θέμα. Από τη στιγμή που δεν έχουν λυθεί τόσο σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στη χώρα μας, κύριε Ιακώβου, και έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν φτάνουμε τους στόχους ανακύκλωσης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Πώς γίνεται, ενώ την ίδια στιγμή δεν εξασφαλίζεται αυτό το κομμάτι, να πηγαίνει ο μηχανισμός προς τον Έλληνα και να του λέει ότι δεν κάνεις αυτό που πρέπει για να έχουμε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι άδικο. Έχετε κάποιο στοιχείο πάνω σε αυτό που συζητάμε για να το συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι τηλεθεατές μας? Βεβαίως, κύριε Ιακώβου. Υπήρξε ένα συμβάν με μια εταιρεία από την οποία οι ενέργειες του ίδιου του κράτους, του Δήμου και της ίδιας της κυβέρνησης δεν ανταποκριθήκαν των περιστάσεων. Δηλαδή, υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ, στην οποία ήταν το 2009 να συμμετείχε το 2009 ακόμη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί μέσα σε άλλους Δήμους για την ίδρυση αυτής της εταιρείας με ιδρυτικό κεφάλαιο, κύριε Ιακώβου, στο οποίο με το που έγινε μία έρευνα και βγήκε στο φως ότι σε τέτοιες διαδικασίες ο Δήμος ο ίδιος δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες
με εταιρείες που τις υποδεικνύουν ιδιώτες και πόσο μάλλον τα δεν έχει καταχωρηθεί στην υπηρεσία να πάρει άδεια αυτή η εταιρεία, την Ομαρχία Αθηνών, να πάρει την άδειά της και να λειτουργήσει κανονικά. Και βλέπουμε ο ίδιος ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο τότε του 2009, να κάνει δήλωση ότι τελικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την εταιρεία γιατί οι διαδικασίες, δεν μπορούμε να τις ακολουθήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Με λίγα λόγια, δεν μπορούσε να γίνει, να συνεχιστεί αυτή η σύμβαση που υπογράφηκε. Ενώ δεν μπορούσαν και να γίνουν παρεμβάσεις ύποπτες ή δόλειες ενδεχομένως. Ορίστε. Με αυτή την εταιρεία δεν μπορούσαν να γίνουν, ας το πούμε, κομπίνες, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Απλά αποκαλύφθηκε ότι δεν μπορούσε, ότι αυτή η εταιρεία δεν είχε άδεια, δεν ήταν νόμιμη να λειτουργήσει. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει την έγκριση. Και οι κυβερνώντες τι ενέργειες έχουν κάνει? Οι κυβερνώντες, κύριε Ιακώβου, καταρρίψανε ακόμη και την ανύπαρκτη της παιδείας που υπάρχει σήμερα ημέρα στη χώρα μας. Δηλαδή, μέσω του Δήμου του Λαγκαδά που λειτουργεί ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η εταιρεία και να προάγει στην ουσία το πώς θα ανακυκλώνουν και οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, θα κάνει στην ουσία μαθήματα παιδείας ανακύκλωσης την ίδια στιγμή που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε ότι στην παιδεία, στο σχολείο μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οι αξίες και οι αρχές, είναι ανύπαρκτες, δεν έχουν εκδηλωθεί σε δημόσια θέα να τις δούνε τα μικρά τα παιδιά, ώστε να αρχίσουν να παίρνουν όλα τα στοιχεία αυτά που θα χρειαστεί για να προστατέψουν το περιβάλλον τους. Και όταν μιλάμε για παιδεία... Άρα την ευθύνη την έχει η πολιτεία, δεν την έχουν οι πολίτες ή τα παιδιά. Ναι, απλά βλέπουμε σήμερα ότι έχουν διαχωριστεί αυτά τα δύο. Ενώ ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την πολιτεία, βλέπουμε σήμερα να έχουν διαχωριστεί αυτά τα δύο, γιατί πολύ απλά δεν βλέπουμε να υπάρχει πολίτης, άρα δεν έχουμε πολιτεία. Γιατί η πολιτεία δημιουργείται από έναν ενεργό πολίτη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά πώς να λειτουργήσει και να δομήσει και να δημιουργήσει μια πολιτεία για ανθρώπους να είναι βιώσιμη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αυτό το κομμάτι, για παιδεία ανακύκλωσης, βλέπουμε και αναγνωρίζουμε, κύριε Ιακώβου, πάλι ότι ο άνθρωπος, επειδή πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον του, επειδή όλες οι πράξεις του και οι ενεργειές του, άμα είναι αρνητικές στο περιβάλλον και μολυνθεί το περιβάλλον, θα γυρίσουν αυτές οι πράξεις προς τον ίδιο τον εαυτό του. Θα πάθει βλάβη και ζημία η ζωή η δικιά του. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, κύριε Πολυμέρη, ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, μέσα από τις αξίες και τις αρχές μας, άμα κάναμε μία προσομοίωση το ότι αν γίνει μια βλάβη στο περιβάλλον, αν μολυνθεί, ας πούμε, το ίδρυμα μας από υγρά μπαταρίας, να το θέσουμε έτσι, αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο σε εμένα? Αυτό θα είναι αναστρέψιμο? Και εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ότι επειδή δεν είναι αναστρέψιμο και ότι δεν μπορεί να γίνει ολική επανόρθωση, το σταματάμε επί τόπου και δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Αυτό δηλαδή, άμα ήταν οι αξίες και οι αρχές στο σχολείο μας και στην παιδεία μας, κυρία Κούβδα, μιλούσαμε σήμερα για παιδεία ανακύκλωση. Ήταν ήδη λυμένο αυτό. Πώς θα μπορούσε το πρόβλημα, όλα αυτά τα προβλήματα να μπουν σε μία σειρά, μπορούν να λυθούν? Τι έπρεπε να γίνει για να ζήσουμε φυσιολογικά, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα? Το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή όσον αφορά για το πώς μπορεί να αλλάξει, είναι το να εμφανιστεί ο ίδιος ο Έλληνας ο πολίτης, και μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω για την ιδιότητα του πολίτη, γιατί είτε σήμερα ημέρα δεν είναι σε ενεργή βάση από όλους μας. Οπότε πρέπει όλοι μας να αναγνωρίσουμε ότι τελικά μας κοροϊδέψανε όλοι αυτοί οι οποίοι μας διοικούν σήμερα, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα που να εξυπηρετεί τον Έλληνα. Δηλαδή, ό,τι σκάνδαλο έχει βγει στη χώρα μας και στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και παντού, βλέπουμε ότι ό,τι χρηματικά ποσά κινούνται, συνέλληνές μου, τα διαχειρίζονται οι ίδιοι τα διαχειρίζονται, στον Έλληνα δεν γυρνάει τίποτε. Ο Έλληνας ο ίδιος είναι στην άκρη, είναι στο περιθώριο, θέλουν απλά να είναι ανύπαρκτος και σε λίγο και από τη χώρα μας. Γι' αυτό έχουμε δει και βιώνουμε συνεχώς μία εισρωή και επίλυδων, κύριε Ιακώβου, μία διαδικασία να φύγει ο ίδιος ο Έλληνας στο εξωτερικό, να μην έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, να ξεχάσει την Ελλάδα. Αυτή η πολιτική που λέτε προωθείται συνεχώς τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Οπότε πρέπει να δούμε την αρχική ακατάματα. Έχονται επίλυδες και οι Έλληνες, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Ακριβώς, να μπορούν να ανοίξουν τόσοι τομείς εργασίας, να αναπτυχθεί η χώρα μας από το μηδέν, γιατί την έχουν φτάσει πολύ πιο κάτω από το μηδέν.
Οπότε ο ίδιος ο Έλληνας από τη στιγμή που θα συναντήσει το άδικο θα καταλάβει με όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις που θα συλλέξει από την όλη διαδρομή που έχει γίνει στη χώρα μας, θα καταλάβει ότι τελικά η χώρα μας δεν διοικείται από Έλληνες και ότι πρέπει ο ίδιος να αναλάβει τη διοίκηση του δικού του το σπιτιού, ώστε να τελειώσουν όλα με μιας. Οπότε, συνέλληνα, με αυτό που λείπει, είσαι εσύ από όλη τη διαδρομή της Ελλήνων Συνέλευσης για την απελευθέρωση την ίδια τη δικιά μας και των επόμενων γενναιών που πρέπει να υπάρξουν, και μόνο εμείς μπορούμε να το επιτεύξουμε αυτό, ώστε να κλείσει αυτός ο κύκλος του αδίκου στη χώρα μας και να μπορέσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε μια πολιτεία ελληνική. Γιατί σήμερα δεν το έχουμε. Και πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα για να μπορέσουμε να πάρουμε και πίσω την ελευθερία μας. Όσο για την ανακύκλωση και για τον όλο βιομηχανικό κλάδο, θα μπορέσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε καινοτόμες εκτελέσεις στο να μπορέσουμε να έχουμε υλικά τα οποία θα είναι προσιτά και φιλικά προς το περιβάλλον και δεν θα κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Θα μπορούν δηλαδή, άμα χρειαστεί, να απορροφηθούν άμεσα και όχι να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει τη σήμερα ημέρα, κύριε Ιακούβου. Κύριε Πολυμέρη, αυτό είναι προγραμματισμένο που είπατε τώρα, αυτό που είπατε μόλις τώρα, είναι προγραμματισμένο ή είναι ένα ευχολόγιο? Είναι προγραμματισμένο να υπάρξουν καινοτόμες λύσεις και στη βιομηχανία αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε να έχουμε μια, όχι απλά να έχουμε καθαρή ενέργεια για να μπορέσει να λειτουργήσουν όλες οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για να επιτευχθεί αυτό και να μην έχει μεγάλο κόστος ενέργειας, αλλά και οτιδήποτε θα χρησιμοποιείται για χρήση από τον ίδιο τον άνθρωπο, θα είναι κάτι το οποίο δεν θα προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Πολυμέρη. Ναι, κύριε Ακόμη. Ήταν μεγάλη μας τιμή, ειλικρινά. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πολλές φορές ακούμε από ένα καθεστώς, από εφημερίδες, από διάφορους που σχολιάζουν να κατηγορούν τον Έλληνα για έλλειψη πολιτισμού, ας το πούμε, και ο οποίος δήθεν μολύνει το περιβάλλον, ενώ το περιβάλλον το έχει μολύνει μια καθεστωτική πρακτική, κύριε Πολυμέρη. Με τον ίδιο τρόπο δεν είχαν κάνει και εξωτερική πολιτική ότι ο Έλληνας δεν εργάζεται όσο πρέπει, ότι ο Έλληνας τελικά είναι τεμπέλης, και όλοι αυτοί δεν ήταν αυτοί οι οποίοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση και διοικούν τη χώρα μας, είναι Ελληνές μου. Όλοι αυτοί δεν μας φέραν σε αυτό το σημείο. Οπότε με άλλον έναν κύκλο διαφήμισης προάγουν ότι ο Έλληνας είναι αυτός ο οποίος τελικά δεν προσέχει το περιβάλλον του, ώστε να μας διχοτομήσουν και πάλι, ώστε να μας παίξουν τη λογική μας και πάλι. Αυτό κάπου πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε ζήσει, κύριε Πολυμέρη. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Γεια σας.